Αχ, αχ, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι περάσανε τα χρόνια όταν του λένε τον τίτλο μιας παιδικής εκπομπής και δεν τη θυμάται. Όχι επειδή ήταν πολύ μικρός όταν πεζότανε πάνευτα. Όχι, επειδή ήταν πολύ μεγάλος. Διότι στο νούμερο 9 δεν είναι ούτε Καντι Κάντι, ούτε ο Νίλς Χόλγκερσον, ούτε έστω τα στρομφάκια. Όχι, είναι το Disney Club, το οποίο πραγματικά δεν το θυμόμουν. Αλλά από ό,τι μου είπανε, ήταν για 9 χρόνια η καλύτερη παιδική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το νούμερο 9, Disney Club. Λοιπόν, εμείς θα πάμε διακοπές. Βάζουμε πλώρη για Euro Disney. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πανέμορφη Νήσυρο. Άσε τώρα τι να σου πω, δηλαδή έχω Είναι ένα ηφαίστειο και θα πάμε τώρα κάτω για να σας δείξουμε από κοντά πώς είναι ο κρατήρας. Πάμε! Φεύγε! Ευτυχία! Ευτυχία! Έλα γρήγορα, ευτυχία! Disney Club! Πάμε. Ελάτε κύριε, να γυρίσει. Για να δούμε κύριε. Όχι άλλα στοιχήματα. Έγινε, ναι. Τι έγινε αγόρι μου, σου άνοιξε. Άμα δεν μας ανοίξει σήμερα που γιορτάζω, εγώ θα μας ανοίξει. Τι έγινε να κλείβει, βουλιάξαν τα καράβια σου. Έφαγα πολύ και φούσκωσα. Έλα να παίξεις να κάψεις καμία θερμίδα, άντε. Δεν μ' αρέσει η ρουλέτα. Πέτ βοζέ με σχέ. You have to come to Jamaica, woman. You got the best food in Jamaica, best food in the Caribbean. You gonna φουσκώσεις as much as you want. We got the sun and the sea and the rum and the best company. You got a pretty good company, eh? In number 8, the company of Logotimis. No woman, no cry. Λοιπόν, τα τραπέζια μας θα τα κάνουμε. Μονοκόμματο, σε πι, σε γάμα. Σε γάμα. Κολλημένε. Το καλύτερο γράμμα είναι, ρε. Σάμα και με. Την υγειά του Κικέρονα, του Τουρπίκη και του Αντίλιου Ριβούλιο! Την υγειά του Απόλλωνα και του Παναχαϊκή! Νου και μέθο! Ο γάμαν μέρα νύχτα τραγουδό! Στο νούμερο 6 οι singles, όλοι οι singles, διότι κάποιοι έφυγαν, κάποιοι άλλοι ήρθανε στην πορεία, με κεντρικό άξονα όμως τις δύο αχώριστες φίλες, τη Ράνια και τη Λίλα, οι singles αποτέλεσαν την πιο απενοχοποιημένη νεανική παρέα του Μέγκα. Και την πιο sexy θα μπορούσε να πει κανείς. Στο νούμερο 6 οι sexy singles. Δεν με νοιάζει ποιος δεν μιλάει με ποιον. Είμαστε όλοι εδώ και θα σταθούμε ένας δίπλα στον άλλον, θέλετε δεν θέλετε. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που δεν σας σκοτώνω είναι γιατί σε αυτή τη φάση της ζωής μου χρειάζομαι φίλους δίπλα μου. Μπορώ να βγάλω το μπλουζάκι μου. Καλά θα κάνεις, γιατί μαζί ζάλεις και τον έρωτα. Παιδιά το κάνουν. Το κάνουν. Το πόδι του είναι αυτό. Παιδιά δεν νομίζω ότι το πόδι είναι αυτό. Είμαστε στη μέση της θάλασσας. Χωρίς νερό. Η πραγματικότητα χρειάζεται χιούμορ, ιδίως όταν είναι σκληρή. Είμαστε ναυαγοί. Είμαστε βόλτα με το φουσκωτό. Happy birthday to you. You belong to the zoo. Τι να σου πω ρε αγόρι μου. Δεν το αισθάνεσαι. Πέντε άνθρωποι που τους συνδέει το ίδιο τραγικό. Δεν είναι κοπέλα αυτή, δεν είναι, είναι λάθος, ε. Πέντε άνθρωποι που τους συνδέει το ίδιο τραγικό παρελθόν χωρίς να το ξέρουν. Ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποδώσουν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που δεν έγινε, που έμεινε τιμόρυτο. Έλα, έλα. Και παρόλο που δεν ακούγεται και πολύ κομμωδία, ήτανε. Μπράβο. Και ήταν όντως μια πολύ αγαπημένη σας παρέα. Στο νούμερο 2 λοιπόν. Η παρέα του παραπέντε. Δεν μπορώ να οδηγήσω, έχουν παραλύσει τα χέρια μου. Βγες έξω, θα το πάρω εγώ. Έχεις δίπλωμα. Έχω οδηγήσει άλλη μια φορά. Έχει Τι κάνεις. Τι κάνω. Πέφτω, ήσυχα, ήσυχα. Ενοχλώ κανένα, δεν ενοχλώ. Εγώ τη βομβά μπορώ να την εξουδετερώσω. Α, πώς. Το έχω δει στο MacGyver. Απλώς χρειάζομαι ένα μαχαίρι, λίγη πλαστελίνη και μια πιπεριά. Για σαλάτα ή για γεμιστά. Ζουμπουλία, προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Να συγκεντρωθώ, μωρέ. Που από τη στιγμή που σας γνώρισα, μια ώρα ήσυχα δεν έχω περάσει.